Wow. <laughs> Αγαπημένο μου. Τι κάνει. Είμαι πολύ πολύ πώς καλά. Πώ είσαι. Φανταστικά. Πιο ωραία από ποτέ να Εγώ σκούω, είμαι αλήθεια. καλά, αλλά κάθε φορά που σε βλέπω γίνομαι καλύτερα. Γιατί <laughs> πραγματικά είσαι αυτό που λέμε χαρά τη ζωή. Η Και ελπίδα Ελπίδα μου, τι κάνει, κορίτσι μου. Χάρηκα. 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 Τι μα έχει μαγειρέψει, Κις Λορέν. αρέσει το Κις Λορέν. Αυτό θα φάμε σε λίγο. Πολύ. Γι' αυτό τα είχε κρυμμένα και λέω τι έγινε <laughs> και δεν βλέπω τίποτα. Δεν μόνο το πράσινο. Και μυρίζει. Μυρίζει τέλεια. Ναι. Μα κατάλαβε ότι είμαστε του φαγητού. <laughs> <laughs> Εμένα πια <laughs> με έχει ζήσει. Ε, ναι. Πώ είσαι, αγόρι μου, καλό. πες μου τα νέα σου. Πάρα πολύ καλά. Διανύω μία περίοδο. Πολύ ήρεμη, θα έλεγα. Ήρεμη, εσύ. Πώ γίνεται αυτό, Γίνεται διότι δεν έχω προτεραιότητά μου την τηλεόραση, να σου πω την αλήθεια. Σίγουρα έχω το ατελειά μου στη Βασιλεία Κωνσταντίνου, ε, όπου μ' αρέσει να δουλεύω με τις απλές γυναίκες, να σου πω την αλήθεια, γιατί νομίζω ότι αυτές με έχουν πιο πολύ ανάγκη. Τώρα υπάρχουν πάρα πολλοί κομμωτές, η κάθε παρουσιάστρια έχει τον κομμωτή της, δεν νομίζω ότι με χρειάζεται. Είμαι σε μια περίοδο, πώς να που θέλω να απολαύσω τη ζωή μου. Είχα περάσει και κάποια προβλήματα υγείας που ευτυχώ περάσανε. Αυτό είναι σοβαρό που μου λες. Ναι, ήταν κάτι με το έντερο. Okay. Αλλά εκεί κατάλαβα ότι όταν φτάνει σε κάποια ηλικία, Ελπίδα μου, ευχαριστούμε πολύ. Στην υγεία σα. Έκανε και ένα cheers. Ζετέβο. Ποια ηλικία έχει ο τρίφωνα, σαν να ρέσει ηλικία. Αυτό λέω, ηλικία που θέλω να πω. και εκεί τα 30. και δεν είναι έτσι να γίνει. Για να μπε. Αποφάσισα ότι πρέπει λίγο να κοιτάμε και τη ζωή μα και όχι μόνο τη δουλειά. Γιατί δουλεύω από μικρό παιδί και γι' αυτό έφτασα και σε αυτό το σημείο και έγινα ο τρίφωνα. Γιατί το αγαπούσα όλο αυτό και δόθηκα πολύ στη δουλειά μου. Οπότε τώρα λέω λίγο να ξεκουραστώ. Καλά κάνει και λε να ξεκουραστεί. Όχι, να τα αφήσω. Ναι, όχι να τα αφήσει. Ναι. Απλά έχει καταλάβει ότι η τηλεόραση είναι κάτι που σου πάει πολύ γιατί εκτός ότι έχει, εγώ έχω καταλάβει ότι την αγαπάς πολύ, έχει φανεί ξεκάθαρο ότι σε αγαπάει και αυτή πολύ. Κοίτα με αγαπάει, αλλά άλλα μου που είναι διάφορα project. Που δεν έχουν ζητήσει. Οπότε εντάξει, οκ. Okay. Και νομίζω ότι πρέπει και λίγο να σταματάμε όταν είμαστε και πάρα πολλοί. Mm -hmm. Δηλαδή πρέπει να, να κάνεις να ένα μας... break, να μα ένα... αποζητούν και λίγο. Ένα διάλειμμα. Ναι. Θα σου πω ότι δεν μου έχουν κάνει και προτάσει ούτε για το My Style Rocks, ούτε για το άλλο με τη δική καγιά. Το GNTM. Ναι, ούτε στο GNTM. Θα ήταν δύο project τα οποία θα ήθελε να είσαι. Ε, νομίζω ότι θα τέριαζα γιατί είναι κομπέ μόδα. Ναι. Αλλά οκ, okay, δεν πειράζει. Ναι, okay, οκ, καλά. Πιστεύει ότι υπάρχει κάτι από πίσω του, μου το λε με έναν τρόπο. Όχι, καθόλου δεν oh. το λέω με τρόπο. Απλώ σου λέω ότι να, που υπάρχουν project, αλλά πολλέ φορέ ε, δεν σε σκέφτονται κιόλα. σω επειδή είχε κάνει πρόσφατα το style me up, που είναι κάτι αντίστοιχο σε ό,τι φορά. αυτό, ναι. Γιατί αν θυμάμαι ήταν σχετικά πρόσφατο, δεν ήταν αυτό ή όχι. Ναι, το style me up μου άρεσε να σου πω την αλήθεια. Ειδικά την πρώτη χρονιά με τη Μαρία Μπακοδίμου, εδώ στο Open, είχαμε περάσει υπέροχα. Το θυμάμαι. Και μετά και νομίζω μεταπίδησε και πήγε στον Α. Αν δεν πήγε κάνω πήγε στον Α με την Ιλιάνα. Με Ιλιάνα αλλά απλώς, δεν είχα, ότι είχα πρόβλημα με την Ιλιάνα. Απλώ δεν είχαμε επαφή. Δηλαδή δεν τυχαίνει να βρισκόμαστε στο ίδιο πλατό. Είχατε χωριστά κόνσερ, να το πω τέλο πάντων έτσι χωριστέ. Ναι, ναι, ήταν στην εκπομπή, αλλά δεν βρισκόμασταν. Δεν ξέρω αν υπήρχε κάτι από πίσω ότι δεν ήθελε να με συναντήσει. Δεν νομίζω, γιατί εκεί μου έδειχνε πάρα πολύ γλυκό κορίτσι και ε, να πω την αλήθεια ότι ήταν υπέροχη με τους, με τους καμεραμάν, έφερνε γλυκά, ήταν πολύ γλυκό κορίτσι. Έλεγα πριν, όταν σε υποδέχτηκα, ότι από τα χρυσά σου χέρια, τα χρυσά σου ψαλίδια ναι. έχουν περάσει τα μεγαλύτερα ονόματα, μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα όχι μόνο τη εγχώριας, αλλά και τη διεθνού showbiz. Ναι. Θέλω να πει αν θυμάσαι έντονα Κάποια πολύ πολύ ιδιαίτερη συνεργασία, να μου πει δηλαδή για μια γυναίκα, ενδεχομένω και άντρα, αλλά φαντάζομαι γυναίκε πιο πολύ δεν ήταν. Ναι. Ε. Λοιπόν, που σου έχει μείνει χαραγμένη στο μυαλό. Εκείται εντάξει. Αγαπημένε μου, είναι η Μόνικα Μπελούτσι. Εγώ την έφερα στην Ελλάδα, τότε με τον Γιάννη τον Καζανίδη για ένα project. Θυμάμαι ότι είχα πει στον Βασίλη Ζούλια να τη φωτογραφήσουμε για το ποτέ τότε. Ναι. Ήταν στο ποτέ ο Βασίλη και μου λέει φωνά μου, Δεν θα μπορέσω, θα πάω διακοπέ. Λέω Βρε και γάνες. τη φωτογράφησα για το ΕΛ με τον Αλγίκα τότε. Ναι, θυμάμαι. Πω, πω τέλειο. Μετά όμω η Μόνικα έκανε τεράστια καριέρα σαν ηθοποιό γιατί αυτό έγινε το 1995. Α, πριν να τη μάθουμε εμεί δηλαδή από τι διαφορέ. Έχει διαφορές. παίξει ήδη με τον Ντόμ Κρού. Οκ. Μουάου. Τέλειο. Από τα χεράκια σου. Κι Λορέν. Λορέν. Δεν μου λε, ε, βλέπω εδώ ζαμπόν, τι είχε μέσα. Καπνιστό μπέικον. Ε, γραβιέρα. Να δω τη συνταγή τη ελπίδα, <laughs> γι' αυτό λέω, ναι. Να τη δει στο τέλο τη εκπομπή. Εννοείται, θα τη δούμε τότε. Απλά για να καταλάβω πώ το έχει φτιάξει. Ε, γραβιέρα, καπνιστό, μπέικον και φρέσκα σαλατούλα. Για να ισορροπήσει λίγο, γιατί είναι αρκετά βαριά σαν Γιατί πάντα να... αυτά, ναι. Είναι ναι, εγώ... βαρύ αυτό, παχαίνει δηλαδή. Ναι. Έχει κρέμα γαλακτό. Ομορφαίνει. Έχει, έχει, έχει λίγο, έχει, 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 λίγο έχει έχει. κρέμα γαλακτό. Ωραία. Έχει. Ελπίδα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ δεν ξέρω να φτιάχνω τίποτα. Μόνο να βράζω ρύζι. Γιατί. Ναι, δεν έτυχε, γιατί έμεινα μέχρι τα 30 με του γονεί μου, τη μαμά μου τότε. Ναι. Δεν. Τα ε, δεν έχει όλα στο πιάτο. Ναι. Όπω σα είπε η Ελπίδα, σε λίγο θα τη δούμε να μα φτιάχνει αυτή την υπέροχη συνταγή. Βήμα-βήμα. Ανέφερε τη Μόνικα. Πάμε, Λάντερσον, έχει κάνει, αν δεν κάνω λάθο. Ναι, την έκανα... Το λέω γιατί τώρα παίζει στο Netflix, αν δεν κάνω λάθο, το ντοκιμαντέρ, Η ζωή τη. Ναι. χτένισα για τον Νίκο Κοκλόνι ναι. για την εκπομπή που έκανε εδώ στο. Όπε. Ένα σοβραδινό που έκανε πριν το Just. Μπράβο, ναι. ναι. Ήταν λίγο δίστροπη δεν ήταν και Αγία θα έλεγα. Αγία δεν μου έκανε κάτι η γυναίκα, απλώς δεν ήταν εύκολη θα έλεγα. Η Κέιτ Μόσα κάθισε γιατί είχα ταινίσει για τον Βασίλειο Κωστέτσο, όταν κάθισε στην καρέκλα μου είπε κάνε μου τι θες. Α, αυτή δηλαδή σου έδινε, η Πάμελα σου έδινε οδηγίε. Αυτό από αυτό δεν ήθελε φωτογραφίε και στον Νίκο λίγο την είχε πει. Επειδή τα είχε τότε με ένα ποδοσφαιριστή ναι. και την υποδέχτηκε. Θυμάμαι ο... που έγινε και ένα σκάνδαλο. Κάτι είχε γίνει με αυτού που χωρίσανε μετά mm. και βγήκανε στα πρωτοσέλιδα. Ήταν λίγο Ζηλιάρη και ζήλευε τον Νίκο. Ο ποδοσφαιριστή. Ο, Χριστός. Και αυτή δεν του μιλάει και του Νίκο. <laughs> και πάθε σόκο ο Νίκο. Α, μιλάμε για τρέλα. Λέει, έχω καλέσει την Ελλάδα και ναι, κατάλαβα. Ναι, και τώρα δεν. Παναγία μου. Αλλά δε, δεν, ήταν και από τι πιο εύκολε που έχω χτενήσει η Πάμελα. Η Κέντλι Τζένερ ήταν φοβερή και πολύ γλυκιά. Και η Κέιτ Μόσ φανταστική. Η Ναόμι. Η Ναόμι σε φαντάζομαι. όχι. Όχι, δεν με χαστούξε. Δεν μπορεί να με σε για το καλό ενάμι, να δικαιολογήσει το όνομά της. Με λάτρεψε. Αλήθεια. Ήταν από τι αγαπημένε μου Ναόμι. Η Ναόμι Κάμπελ. Αφού ναι. λένε για αυτήν ότι έχει θέμα συμπεριφορά. Όχι, την έφερε η Σίλα Κρυθαριώτη. Ε, εντάξει, είχε την απίστευτη κορμάρα. Δεν είχα δει πιο ωραίο σώμα στη ζωή. Της. Δεν είναι πάντω Ο... στοιχεία για αυτήν ότι είναι πάρα πολύ δύστροπη. Δεν ήταν όμω. Νομίζω ότι είναι λίγο καχύποπτη. Λίγο ανασφαλή. Για το χρώμα του δέρματό τη, α πούμε. Ότι την κουτσομπολεύουν. Έχει λίγο σαν μια τέτοια ανασφάλεια. Πρόσφατα από για... την είδα μου φάνηκε ότι είναι ολόιδια. Δηλαδή σαν μην έχει περάσει μέρα από ναι. πάνω τη. Είναι με αυτή γυναίκα. Ναι, Σαν να... Γιατί μου έλεγε. Τι είπε αυτό. Τι είπε αυτό. Ναι. Ήταν λίγο απαιτητική στην αρχή στο χτένισμα γιατί ήθελα να τη τα τα μαλλιά με σίδερο τότε. Τότε όμω δεν κάναμε πολύ σίδερο. Και λέω: Όχι, να μην Θα στα κάνω με τον πιστολάκι. Και μου λέει τι. Ε, και με είδε ότι τη χτένισα ωραία και μετά με λάτρεψε. Έλα, μπράβο. Θα σε αποσυντήσω. Κοίτα, να πούμε ότι αυτέ οι γυναίκε έχουν χτενιστεί από του καλύτερου κομματέ στον κόσμο. Ε, και είναι αρκετά απαιτητικέ, θα έλεγα. η Λίντα ήταν λίγο απαιτητική και αυτή. Λίντα Βαντζελίστα. Ναι. Αλλά νομίζω ότι είναι από τι πιο ωραίε γυναίκε που έχω χτενίσει. Τρίφωνα, έχει ε, κρατήσει φιλίε στον χώρο όλα αυτά τα χρόνια. Ε, δεν είναι εύκολο να κρατήσει γιατί μην βλέπουμε επειδή θα μα δουν εμένα και σένα έξω ότι είμαστε, Που και γραφίες. κάθε, ναι, ότι είμαστε και κάθε μέρα μαζί. Αυτό θέλω να πω. Προφανώ. Εντάξει, με κάποιου κάνω πολύ παρέα, όπω με τον Βασίλειο Κοστέτσο. Είσαστε φίλοι χρόνια. Ναι, είμαστε φίλοι χρόνια. Εντάξει, τσακωνόμαστε. Άλλο αυτό. Οι φίλοι τσακώνονται ναι. Επίσης, δεν είναι όλα καλά. Αλλά, αλλά, με την καλή έννοια τσακώνονται. Αλλά μοντέλα, α πούμε, δεν έχω κρατήσει. Α πούμε, κάποια στιγμή, μέχρι κάποια στιγμή ήμουνα με την Τζέννη Παλατσίνου αρκετά κοντά. εντάξει, τώρα έχουμε ψιλοχαθεί. Η Τζένι εννοεί από τότε. Να ρωτήσει κάτι. Όχι, oh. okay, δεν είχαμε σύγκρουση. Να okay. σου πω την αλήθεια. Απλά χαθήκαμε με τον καιρό. Ε, θέλω να πω ότι επειδή η Τζένι άνοιξε ένα καινούριο κεφάλαιο στη ζωή τη. Αυτό ναι. αυτό πήγα να σου πω. Δεν πήγα μπορεί να πω άλλο. Και Αν μπορεί... ήταν τότε δηλαδή. Τότε ήταν σίγουρα εκείνη okay. την περίοδο. Τι να σου πω. Να μην ήθελε κανέναν από την παλιά τη ζωή. Δεν σε έχει πειράξει. Εντάξει, είναι από του ανθρώπου που αγαπώ η Τζέννη και Άρα... Παρα... πάντα δίπλα τη σε πολλά πράγματα. Τη χτένιζα παντού, α πούμε. Άρα υπάρχει μια πικρία, να το πω τέλο πάντων έτσι. Εντάξει. Okay. Είναι μια γυναίκα που αγαπώ η Τζέννη Παλατσινού και νομίζω ότι είναι και από τι ομο... ωραιότερε στην Ελλάδα. Καλά, Έχει είναι, αυτή την κομψότητα. κούκλα, κούκλα. Είναι κούκλα. κούκλα. Ε, αλλά εντάξει, okay, δεν κάνουμε παρέα πια. Αν δεν κάνω λάθο, στο Instagram έπαιξε unfollow ή κάνω λάθο. Ε, ναι, κα... δεν τη το προφίλ μου. Εγώ να λίγο πιο φωτογραφίες, η Τζέννη λίγο πιο σπιτάκια, καλυβάκια, δεντράκια, αυτά. Εν έτη 2023, αν σου Με. έλεγα να διαλέξεις μία μουσα σου σήμερα, ποια θα ήταν αυτή. Μούσα μου. Η μουσα του Τρίφωνα Σαμαρά. Ε, γενικά όλες οι μουσές μου έχουν γίνει μουσεία. Τέλεια, ντάκα. Τέλεια, ντάκα. Αλλά βλέπουμε, Ωραία, να πούμε ε, μία λοιπόν που δεν έχει γίνει. Μια γυναίκα που αγαπώ και μου αρέσει να χτενίζω είναι η Σίλα Κρυθαριώτη. Και παραμένει κουκλάρα. Δηλαδή, μου αρέσει το πρόσωπό τη. Δηλαδή... Δεν ξέρω αν ταιριάζει όμω για μουσά σου η Σίλα Κρυθαριώτη. Ναι, την αγαπώ. Ναι, απλά σου λέω ότι ξέρει κάτι διαφορετικό σκεφτόμουν. Κάτι διαφορετικό. Κάποια ενδεχομένω, ξέρει, παρουσιάστρια, κάποια ηθοποιό, κάποια τραγουδίστρια. Δηλαδή ένα πρόσωπο το οποίο σου αρέσει πολύ και θα ήθελε να το. Κοίτα, η τελευταία μουσα που είχα ε, μεταμορφώσει για το ημερολόγιο μου που το έκανα το 2017 ήταν η Κατερίνα Καινούριου. Και είχαμε κάνει μια πολύ ωραία φωτογράφηση. Το θυμάμαι με την Καινούριου. Ναι. Επίση έχει πολύ καλέ σχέσει. Όπως δεν και η Νάντια Μπουλέ είχαμε κάνει. να okay. Ναι, έχω πολύ καλέ σχέσει. Γιατί λε για το 2017 δεν έχει ξαναβγεί το ημερολόγιο, έχει Δεν ξαναέκανα ναι, μετά γιατί? γιατί... έκανα πάρα πολύ τηλεόραση και δεν χρειάστηκε να κάνω πάλι ημερολόγιο. Έχω κάνει Γύρω στα 20 ημερολόγια. Ξέρεις γιατί το λέω. Γιατί το θυμάμαι και τότε που ήμουν εγώ στο πρωινό. Ήταν μια πολύ άρτια δουλειά. Mm -hmm. Και για μένα δεν έπρεπε αυτό να το αφήσει. Ναι, δεν και ήξερα. την Ιταλία είχα βάλει στο ημερολόγιο. Ε, βέβαια. Σ... Μια φίλη μου δεν έχω βάλει την πηγή ΔΒΤ. <laughs> ναι, ακόμα. Θα τη βάλω, Θα κι αυτή. Εγώ σου προτείνω πάντω, αλήθεια στο λέω, να το επαναφέρει στο ημερολόγιο αυτό. Γιατί ναι, ήταν ένα πάρα ναι. πολύ ωραίο project. Ναι, γιατί... Και ήταν ταυτισμένο με σένα. Οπότε <σχει> για μένα δεν έπρεπε να Ναι, και να πω ότι στην Ελλάδα η πρώτη που έκανε ημερολόγιο ήταν η Βίκυ Κουλιανού. Αλήθεια, την ε? είχα χτενήσει εγώ τότε. Ναι. Έλα. Ήταν η πρώτη που έκανε μαζί με τον Βαγγέλη Κύρι και Στάλιν το Ηλία Μαχαλόγια.